Μεγάλων μαχαιριών. Αυτό είναι τα πιο σημαντικά που έκανε ο Σταύρου. Ότι ταυτοποίησε όλες τις φράσεις, τις αναφορές που έχει η Χρυσή Αυγή, τις καλυμμένες αναφορές στον Χίτλερ, όπως αυτό το ορθαγωνίσμα της κυβολόνης στον δρόμο από τα SA, μέχρι το αίμα την Χρυσή Αυγή, mm-hmm. που είπε ότι είναι από το γερμανικό Blutentour της γερμανικής νεολαίας του Χίτλερ. Κάτι το οποίο είναι και επίδικο μια που περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό είναι, βούλευμα. Είναι το κίνητρο, το βούλευμα το αναφέρω στο κίνητρο της Χρυσή Αυγή. Για ποιο λόγο αυτή η κλιματική οργάνωση κάνει αυτό που κάνει. Αυτές οι ομάδες λειτουργούσαν με κάλυψη των στελεχών της Χρυσής Αυγής. Και όχι απλά λέει αυτό, απαντάει στη σχετική ερώτηση της Ζαφυρίου ότι αυτό είναι κάτι προφανές. Ανέφερε εδώ χαρακτηριστικά και ότι στην περίπτωση του Μπαντέμι, του περινάρχη δράμας της Αυγής, που είπε ότι τον Οκτώβριο του 2011 χτύπησε δύο γυναίκες από την Αλβανία, και ότι αυτό ήταν κάτι αυτόνομο που δεν είχε δοθεί εντολή από τη Χρυσή Αυγή, αυτός μετά διαγράφηκε από το κόμμα. Και είπε ότι αντίθετα σε άλλες επιθέσεις, όπως το ΠΑΜΕ, που ανέφερε ο συνήγορος στρατής, η επίθεση του ΠΑΜΕ που οργανώθηκε από το Λαγό και υπάρχουν και τα γνωστά τηλεφωνήματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε τίποτα από τη Χρυσή Αυγή, από τον Μιχαλολιάκο και την υπόλοιπη ηγεσία. Ο Σταύρου επανέλαβε πολλές φορές ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι σαν τα λακκόματα, υπάρχει μια στρατιωτική ιεραρχία. Δεν είναι απλό όπως τα λακκόματα υπάρχει και ο αρχηγός που λέει. Είναι μια στρατιωτική ιεραρχία. Ο Λαγός είναι ο περιφερειάρχης του Πατέλη. Ο Πατέλης δεν μπορεί να κάνει τίποτα όπως το στρατό. Δεν μπορείς να κουνηθείς αν δεν σου πει ο δόση ο νότερός σου την εντολή να κουνηθείς. Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Καμπαγιάννη, ο Σταύρου απαντάει ότι κράτος για τους Χρυσαυγίτες είναι η δομή της Χρυσής Αυγής και η ιδεολογία της. Το αν κάποια πράξη έχει απαξία ή όχι, δεν το εξετάζει ο Χρυσαυγίτης από την απαξία που έχει στον ποινικό κώδικα, αλλά σε σχέση με τις αρχές του κόμματος. Και αυτό ακριβώς είναι που, να πω, που διαφοροποιεί τη Χρυσή Αυγή από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Να πω ότι η βασική υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής για τον μάρτυρα τον Ηλία Σταύρου είναι ότι είχαν ανεβάσει στο site πάρα πολλά άρθρα γι' αυτό, ότι δεν πάει καλά, ότι είναι ψυχασθενής, ότι είναι μυθομανής, ότι όλα τα έχει βγάλει το μυαλό του, δεν έχει ιδέα, έχει μανία καταδίωξης. Αυτά είναι η υπερασπιστική γραμμή. Ο Σταύρου απαντάει ότι μου είχαν πει παπάς και η σύζυγός του να γράψω. Και εκεί παρεμβαίνει πρόεδρος και λέει: συνάδει να έχετε ψυχολογικά προβλήματα και να σας λένε να γράψετε. Η ίδια η πρόεδρος το ρώτησε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ναι. Και απαντάει ο Σταύρου: όχι, δεν συνάδει προφανώς. Και λέει το εξής: αυτό λέει που είχα πει είναι ότι αυτές οι ενεργείες, τα συσίδια για Έλληνες, η βοήθεια σε κάποιους ανθρώπους κτλ. Ήταν, λέει, όχι με την έννοια του καλού Σαμαρίτη, αλλά η πραγμάτωση του ορώματός μας για το κράτος, το εθνικοσοσιαλιστικό. Στα είπε σε όλα τα γραφεία, σχεδόν αυτά που έχει επισκεφτεί ο ίδιος τουλάχιστον σε την Ελλάδα, είναι το ειδικό γραφείο του πενταμελούς, της πενταμελούς διοίκησης του τοπικού πυρήνα, στο οποίο δεν επιτρέπεται να μπαίνει κάποιος περαστικός, ψηφοφόρος ή απλός υποστηρικτής, ούτε καν μέλος. Πρέπει να είσαι στο πενταμελές ή να είσαι πενταμελές από άλλη τοπική που έρχεσαι εδώ και έχεις πρόσβαση. Και εκεί υποτίθεται ο Ρουπακιά, που σημαίνει ότι άρα δεν είναι κάποιος περαστικός. Ήταν κάποιος που ανήκε σε ένα πενταμελές ή της Νίκης ή του Πειραιά. Τον είχε δει συγκεκριμένα στον Πειραιά τότε. Αυτό είναι η γνωστή γραμμή της Αυγής, ότι παιδιά όλοι ήταν περαστικοί. Ούτε τον Ρουπακιά ξέρουμε, ούτε τον Πατέλη ξέρουμε. Και ότι τα λέει αυτά και ο συνήγορος του Λαγού, μπορεί να σκεφτούμε ότι σε λίγο θα μας πούνε ότι και ο Λαγός ήταν περαστικός. Δηλαδή το τέλος της δίκης. Αν δουν ότι δεν βγαίνει πια η δίκη, τι θα μας πούνε. Έκαναν, λέει, θεωρώ ότι έκαναν μια υπενθύμηση ότι οι φασίστες θα έχουν την ίδια κατάληξη που είχε και ο ιδρυτής του φασισμού Μπενίτο Μουσολίνι. Ναι, εννοεί το εδώ. Αυτό το φασίστες κουφάλες έρχονται κρεμάλες. Έρχονται κρεμάλες ακριβώς σε σχέση με τον εντολέα της Πανταζή, το Σταυτόπουκουρα, η οποία ρωτάει για τον εντολέα της γιατί είναι εθνικοσοσιαλιστής. Γιατί τον ανέφερε συχνά και είπε ότι είναι εθνικοσοσιαλιστής ο Μπούκουρας, ο Ηλίας Σταύρου. Το Πάσχα, λέει, του 13 το είχαμε περάσει μαζί, πήγαμε σε ένα χωριό, σε σπίτι συγγενούς του, πίναμε τα κρασιά μας και τραγουδούσαμε το ορθό το λάβαρο, με φωτογραφίες με το Φίρερ κτλ. Χαιρέτησε ο Μπούκουρας ναζιστικά, λέει. Ναι, και αυτός και εγώ. Ότι η κατάθεση του Σταύρου ήταν από αυτές και σε ένα ποινικό δικαστήριο αλλά και στη συγκεκριμένη δίκη που βάζουν φυλακή την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή. Ο Σκουρδαλάκης το μαζεύει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Αποτυπωνόταν, λέει, μια φορά που έτυχε να περνάω τη Βασιλή Σοφία και να έχει εκδήλωση στο συγκεκριμένο κόμμα, αποτυπωνόταν απολύτως το κόμμα πολιτοφυλακή. Εμπίπτει στον ιδεότυπο της στρατιωτικής δομής, δομημένο στρατιωτικά για την άσκηση πολιτικής, με την άσκηση πολιτικής βίας για πολιτικούς σκοπούς. Σε σχέση με τους πόρους της Χρυσής Αυγής και λέει ότι όλη αυτή η πολυσχηδής δραστηριότητα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο με τα έσοδα των υποτιθέμενων μελών ή βουλευτών. Ο Σκουρδαλάκης λέει ότι υπάρχει ιδεολογική ταύτιση
και απολύτως ομοιαδομή και ιδεολογία με, με το ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας, το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη, δίνει την περιγραφή των ταγμάτων εφόδου με όλα όσα έχουμε ακούσει και από άλλους μάρτυρες μέχρι τώρα. Λέει ο Σπουρδαλάκης ότι η ρητορική παίζει πολύ μεγάλη σημασία στην πολιτική. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ο λόγος παράγει πολιτική. Ακριβώς. Είναι αυτά που περιβάλλονται και στο κατηγορητήριο. Η φράση του λαγού, θα τσακίσουμε τους λακέδες του ΠΑΜΕ, οι Αιγύπτιοι θα τους κανονίσουμε εμείς. Όλα αυτά είναι αυτή η ουσία, η γραμμή της οργάνωσης, της εγκληματικής οργάνωσης. Αλλά η γραμμή προέρχεται πάντα από την ηγεσία. Το τι κάνουμε και σε ποιον. Θεωρία, πράξη. Ακριβώς. Ο Καμπαγιάννης ρωτάει για τον ιδιότυπο της πολιτοφυλακής και κατά πόσο η ηγεσία της πολιτοφυλακής των ταγμάτων εφόδου έχει σχέση με την ηγεσία του κόμματος. Ο μάρτυρας κατηγορηματικός μας λέει ότι είναι ταυτόσιμες. Και αυτό είναι μια σημαντική ερώτηση, γιατί υπάρχει ισχυρισμός από τη Χρυσή Αυγή ότι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι ένα παράκεντρο μέσα στη Χρυσή Αυγή, δεν έχει σχέση ο Μιχαλολιάκος και η υπόλοιπη ομάδα, που είναι ένα νόμο πολιτικό κόμμα. Mm-hmm. Και αυτό λέει ο μάρτυρας ότι σε ένα κόμμα τέτοιου τύπου δεν διαχωρίζεται η ηγεσία των ταγμάτων εφόδου, είναι άλλη από την ηγεσία του κόμματος.